Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Λέγαμε για τους επιχειρηματίες. Σε όλη αυτή τη διάρκεια της κρίσης, της έντονης κρίσης, τα δύο τελευταία χρόνια, ακούμε από την πρώτη στιγμή ότι παράλληλα με τα μέτρα και όλα αυτά τα σχετικά, πρέπει να ποντάρουμε και στην ανάπτυξη, την οποία μάλλον δεν έχουμε δει, ούτε δεν έχουμε φανταστεί μέχρι τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Ούτε και αυτό το βλέπουν έντονα επιχειρηματίες. Γιατί μιλούσαμε για επιχειρηματικότητα. Έτσι. Όσο και να τη φανταζόμαστε, δεν πρόκειται να τη δούμε. Δηλαδή, οι τηλεθεατές να είναι σίγουροι ότι ανάπτυξη με αυτό το σύστημα δεν γίνεται. Άκουσα ένα απίθανο σχόλιο του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος λέει ότι συμψηφισμός στις εταιρείες στις οποίες χρωστάει το δημόσιο, με τους φόρους των εταιριών που ζητάει το δημόσιο, θα γίνει μόνο στο πλαίσιο των ταμιακών ορίων και με, τέλος πάντων, με γνώμονα τους δημοσιονομικούς στόχους. Τι θα πει αυτό σε απλά ελληνικά? Δεν έχουμε, δεν σας δίνουμε. Δηλαδή, σας χρωστάμε, δεν θα σας δώσουμε, αλλά δώστε μας τους καινούριους φόρους. Δηλαδή, χρεοκοπήστε, τρελαθείτε, αυτοκτονήστε, αλλά εμείς θέλουμε να κρατάμε αυτά τα λεφτά για να ταΐζουμε την κομματική μας πελατεία και για να παίρνουμε τις λιμουζίνες των 600.000 ευρώ. Αυτό είναι πολιτική αλητεία. Θα πρέπει να το πούμε. Πολιτική αλητεία, το επαναλαμβάνω. Πείτε μου σε τι διαφέρει αυτό από τον εκβιαστή, τον κλασικό εκβιαστή, τη συμμορία των εκβιαστών, ο οποίος πάει σε ένα μαγαζί και λέει: δώσ' μου αυτά τα χρήματα γιατί θα στο κάψω. Τι διαφέρει? Να σας πω ότι αυτός προστατεύει το μαγαζί από την αντίπαλη συμμορία. Ο Βενιζέλος δεν μας προστατεύει από την αντίπαλη συμμορία, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ετοιμάζεται να κάνει γιουρούση για να καταλάβει ξανά τα δημόσια ταμεία. Ο πολίτης αισθάνεται εντελώς απογυμνωμένος. Αισθάνεται ως πολίτης της Ελλάδας ότι είναι θύμα του πολέμου ανάμεσα σε αυτές τις συμμορίες, οι οποίες όταν πρόκειται να το κλέψουν μια χαρά ομονούν. Είδατε με τα αναδρομικά που ζητήσαν οι βουλευτές? Είναι έσχος, έσχος. Όταν τα ζητήσανε δεν είχε προχωρήσει η κρίση. Και τι πάνε να πει. Είναι δυνατόν? Εμείς λέμε για παράδειγμα ότι δεν υπάρχει σύνταξη στο αιρετό αξίωμα. Εκλέγεσαι για να προσφέρεις στον τόπο. Θα πάρεις σύνταξη από τον ασφαλιστικό σου φορέα. Ό,τι δουλειά έκανες πριν. Σωστά. Τι θα πει? Πήγα 3 χρόνια, ας πούμε, στη Βουλή και θέλω να ζω με σύνταξη για το υπόλοιπο του βίου μου. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Υποτίθεται ότι όποιος θέλει να είναι σε μια θέση εξουσίας και να υπηρετεί τον κόσμο, το κάνει από εθελοντισμό. Διάθεση εθελοντισμού να προσφέρει στην κοινωνία. Το κάνει από διάθεση προσφοράς και επειδή κάτι μέσα του λέει ότι μπορεί ο κόσμος στον οποίο ζούμε ή η χώρα που ζούμε να γίνει καλύτερη με την προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η δουλειά. Δηλαδή, το τελευταίο ένα μήνα, ας πούμε, που έχω έτσι, πολιτική δραστηριότητα, σας λέω ότι είναι μια εξαιρετικά επίπονη δουλειά. Εγώ θα ήμουν ευτυχής να μπορώ να κοιτάω τη θάλασσα και να σκέφτομαι τη θάλασσα ή, εν πάση περιπτώσει, την περιπέτεια της ανθρώπινης ύπαρξης. Και όχι την κατάντια της χώρας μου. Αποφάσισα να κάνω αυτό ακριβώς επειδή αισθανόμουν ότι από εδώ και μπρος δεν θα μπορούσα να ξαναβλέπω τη θάλασσα και να σκέφτομαι τη θάλασσα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για έναν άνθρωπο που θέλει να ασχολείται με τα δικά του, χωρίς να είναι ιδιώτης. Βεβαίως τον ενδιαφέρουν τα κοινά και συμμετέχει, μπορεί να συμμετέχει, ας πούμε, σε τοπικό επίπεδο. Αλλά όλοι εμείς που δημιουργήσαμε τη δημιουργία αισθανόμασταν. Και φαντάζομαι ότι αυτό είναι το συνέστημα που έχουν και οι τηλεθεατές οι περισσότεροι. Σαν τους επιβάτες της πτήσης 93 τη μέρα της επίθεσης στους δίδυμους πύργους, που ξέρουν ότι οι αεροπειρατές κατέλαβαν το αεροπλάνο, ξέρουν ότι θα συντριβούν και πρέπει κάτι να κάνουν. Γιατί οδηγούμαστε σε συντριβή. Λέτε ανάπτυξη. Τι ανάπτυξη να γίνει σε μια χώρα όπου μια επένδυση χρειάζεται 10 χρόνια για να πάρεις 100.000 υπογραφές? Τι ανάπτυξη, ένα σουβλατζίδικο να ανοίξετε, θέλετε 7 μήνες. Είναι δυνατόν? Με λαδώματα, με μια νομοθεσία η οποία είναι τρελή, η οποία έχει αντιφατικούς νόμους. Ο κώδικας βιβλίων και στοιχείων είναι 18.000 σελίδες. Φέτος ήρθαν 13 νομοσχέδια. Ήμουνα στην εφορία της προάλλες, πάλι για μια δουλειά που μου χρωστάει το κράτος και επί 3 χρόνια δεν μου τα δίνει, λέγοντας ότι έχουμε πάρει εντολή να μην δίνουμε λεφτά. Τι λέει και Παύλο. Και ο υπάλληλος λέει, μα ούτε εμείς μπορούμε να... Δεν διαβάζουμε πια. Δηλαδή δεν ασχολούμαστε πια με αυτά που φτιάχνουν. Έχουν απαξιωθεί ακόμα και στο μυαλό των δικών τους. Γι' αυτό έχουν υστερήσει τα έσοδα.
Διότι ποιος να ασχοληθεί με αυτή την νομοθεσία? Δηλαδή ούτε λογιστής, ούτε δικηγόρος, ούτε εφοριακός υπάρχει για να μπλέξει με αυτόν τον κυκαιώνα και να βγάλει άκρη. Για να υπάρξει ανάπτυξη, χρειάζονται μερικά απλά πράγματα που έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο. Ας τα κάνουμε, ας τα μιμηθούμε. Δηλαδή, σταθερό φορολογικό καθεστώς. Να ξέρει ο άλλος ότι θα έρθω, θα επενδύσω και θα έχω αυτά. Διαφάνεια. Η οποία μπορεί να δημιουργεί αύριο. Αύριο. Δηλαδή, λένε ότι η πάταξη της διαφθοράς είναι δύσκολο πράγμα. Καθόλου δύσκολο. Ο νόμος Παυλόπουλο, για παράδειγμα, μέγας αρχιερέας της διαφθοράς, ο συγκεκριμένος, έλεγε ότι εάν έχεις, αν ηχογραφήσεις ή αν βιντεοσκοπήσεις δημόσιο λειτουργό τη στιγμή που σου ζητάει τη μίζα, όχι μόνο αυτό το πράγμα δεν λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο, αλλά πας και μέσα για δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Εάν λοιπόν έλεγε αύριο το Υπουργείο Οικονομικών ότι αγαπητοί φορολογούμενοι ή τέλος πάντων η δημόσια διοίκηση, κάθε φορά που έρχεστε σε επαφή με φαινόμενα διαφθοράς στην πολεοδομία, στις εφορίες παντού, βάλτε ένα στυλό στο τσεπάκι σας από αυτά που ηχογραφούν. Ένα πλήρες δηλαδή και με κάμερα 70 ευρώ κάνει και με σκέτο μικρόφωνο είναι φθηνότερο. Και βάλτε το στο USB και στείλτε το στην κεντρική υπηρεσία. Και μόνο να ήξερε ο υπάλληλος ότι αυτό το στυλό που έχω εγώ μπορεί να είναι κάμερα, θα το σκεφτόταν. Ή επίσης, αν χρησιμοποιούσαμε τον θεσμό των mystery shoppers. Τι είναι αυτή? Αν μια εταιρεία δηλαδή στο εξωτερικό θέλει να δει, μια εταιρεία, ξέρω, μια αλυσίδα εστιατορίων, θέλει να δει αν το εστιατόριο στην τάδε πόλη λειτουργεί σωστά έτσι με τις προδιαγραφές της εταιρείας και προσφέρει καλές υπηρεσίες, πάει κάποιος ο οποίος κάνει τον πελάτη, κάθεται και τρώει. Και δίνει μια αναφορά στα κεντρικά ότι αυτό το φαγητό ήταν καλό, άργησε τον καρσόν, ξέρω, αυτός είναι ο θεσμός. Εάν λοιπόν έπαιρνε το Υπουργείο Οικονομικών 200 ηθοποιούς που δεν έχουν δουλειά και τους εκπαίδευε για αυτόν τον ρόλο και του λέει ότι το ενός εσύ θα είσαι αυτός που έχει αυγενικό σύνδρομο, ας πούμε. Εσύ θα έχουν χαλάσει τα υδραυλικά και θα καλέσει τον υδραυλικό. Εσύ θα έχεις τον άλλο, θα πας στην πολεοδομία για την τακτοποίηση αυθαιρέτου. Και αυτή τη στιγμή που βλέπαν τη διαφθορά, βγάζαν τις χειροπέδες, είχαν επίσημη δηλαδή εξουσιοδότηση από την κεντρική διοίκηση και έλεγαν μάλιστα πόσα θες τόσα, μάλιστα. Τάκ, ταυτότητα, δεν είμαι πελάτης. Είμαι εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, χειροπέδες μέσα. Αν αυτό είχε ανακοινωθεί, πείτε μου τι διαφθορά θα υπήρχε αύριο. Αύριο κιόλας.